Συμπλουσιευτεί και λίγο πριν την Οβάλ, σας θυμίζω την κυρία Παπακώστα, πάλι με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ακριβώς. Για το θέμα του Κελπνό, νομίζω τότε. Κυρία Πούλτευση, το φάρμακο η οποία δεν είχε δεχτεί τη θέση της υφυπουργού όταν της προτάθη με επικεφαλίστο του Υπουργείου τον κύριο Γεωργιάδη, δεν είναι ένα και δύο. Δεν είναι ένα και δύο. Η κυρία Παπακώστα είχε διαγραφεί ακριβώς επειδή είχε ζητήσει την παρέτηση του κυρίου Γεωργιάδη έως ότου ολοκληρώσει εξεταστική για την υγεία. Απλώς εγώ θέλω να θυμίσω ότι ο ίδιος Αντώνης Σαμαράς στην πρώτη του δήλωση επιτέθηκε στον αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Δημήτρη Παπαγγελόπουλο, σπέβδοντας να υπενθυμίσει την στενή πολιτική σχέση που είχε με τον Κώστα Καραμανλή και ότι είχε διατελέσει αρχηγός της ΕΕΠ επί κυβερνήσεως Καραμανλή. Και όλο αυτό βεβαίως είναι σαφές που στοχεύει. Έχει κανένα λογικό ηρμό, κυρία Λιβαδάρη, αυτό που μας λέτε και Υπουργέ, εγώ πρέπει να σας ρωτήσω έτσι, μάλλον. Που το έχει λένε κανένα λογικό λένε, ηρμό. Έτσι, δηλαδή προσπαθώ να το προσεγγίσω από κάπου, να δω πού ξεκινάνε, πού καταλήγουν, πού θέλουν να πάνε. Δεν μπορώ. Αδυνατό να δω τον ισχυρισμό. Υπάρχουν πάντως παραλογισμοί. Υπάρχουν πάντως στοιχεία τα οποία τα επεσήμανε και ο Σεραφείμ νωρίτερα πριν από το break, τα οποία επικαλείται αυτή η πλευρά. Λέει ότι μένουν εκτός κάδρου συγκεκριμένα. Λένε ότι μένουν εκτός κάδρου. Μα το είπα και εγώ πριν, δηλαδή μας κατηγορούν ότι έχουμε χειραγωγήσει τη δικαιοσύνη και δεν έχουμε βάλει όλη τη Νέα Δημοκρατία μέσα, αλλά έχουμε βάλει τη μισή. Δηλαδή οι άνθρωποι βρίσκονται σε μια παράκρουση. Γιατί δεν έχουμε βάλει το βορύδι, δηλαδή. Θα μας πούνε γιατί δεν έχετε βάλει το βορύδι. Να πούμε δηλαδή γελιότητες. Λοιπόν, να ευχαριστήσω την Νικόλ. Επιστρέφουμε. Νικόλ, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Να θυμούνται την κάθε περίοδο. Ο κύριος Σαλμάς, όπως και ο κύριος Αβραμόπουλος, ήταν επικυβερνήσεως Καραμανλή. Δεν ήταν επικυβερνήσεως Σαμαρά. Σωστό. Το ότι κάποιος έχει στο μυαλό τον κύριο Αβραμόπουλο σαν μονάδα δεν σημαίνει ότι ο κύριος Σαλμάς ήταν αναπληρωτής επί Σαμαρά. Ήταν και επί Σαμαρά. Ο Μάριος Σαλμάς ήταν αμέσως πριν τον Άδωνη Γεωργιάδη. Παρέδωσε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η λογική. Αν έχεις βάλει στο κάδρο, δηλαδή ποιος έπρεπε να μπει στο κάδρο, ο κ. Κακλαμάνης. Νικόλ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Όχι, η Νικόλ είπε κάτι το οποίο είναι απολύτως αληθινό. Επειδή το χώρο αυτό τον ξέρω, άσχετα αν δεν ασχολούμαι πλέον με το ρεπορτάζ του. Είναι πραγματικότητα ότι η παθογένεια μεταξύ της θεωρίας ότι εμέσως ή αμέσως ή υπογείως ο Κώστας Καραμαλής, διά των ανθρώπων του, έχει ένα modus vivendi με τον ΣΥΡΙΖΑ. Η θεωρία του Καραμαλισο-ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ ατόμου, που είναι, έχει ξεκινήσει πρώτο με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και δεύτερο με πρόσωπα κλειδιά, όπως ήταν ο κύριος Παγγελόπουλος. Τώρα, δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ο άλλος ότι, για παράδειγμα, ο Δημήτρης Παπαγγελόπουλος ήταν φίλος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Όπως επίσης δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος να ξέρει, όταν λέω με φίλος, εννοούμε φίλος. Όπως δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει ότι τον νυν πρωθυπουργό τον ξέρει οικογενειακός τον από την από μητέρα παιδί. Του. Και, ναι. Επίσης δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει πολλά πράγματα. Όμως όταν λες ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ναι, αλλά αυτοί που έχουν κάνει αυτές τις αναφορές οι πολιτικοί. Βεβαίως είναι ο Καραμαλικός. Και ο κύριος Παπούλιας ήταν Παπανδρεϊκός. Μαριάννα, τι σήμαινε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι σήμαινε. Με την εξής διαφορά. Ο κύριος Παπούλιας δεν ήταν Παπανδρεϊκός. Βεβαίως. Ότι όλα αυτά. Μισό λεπτό. Όλα αυτά. Όχι, Γιώργο, δεν αναφερόμαστε σε δημοσιεύματα εφημερίδων. Όχι, μιλάμε. Αυτά είναι επίσημες δηλώσεις πολιτικών προσώπων. Αυτά που η Μαριάννα λέει ότι δεν μπορεί και δεν οφείλει να τα γνωρίζει ο κόσμος. Τα πολιτικά πρόσωπα που κάνουν τη διασύνδεση Παπαγγελόπουλου, Καραμανλή, Τσίπρα, τα γνωρίζουν όλα αυτά. Γι' αυτό είναι δόλιες αυτές οι αναφορές. Ένα λεπτό, κύριε Κουδαλάκη. Και εις βάρος του αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Παπαγγελόπουλου. Καλά. Εγώ η μόνη εκτίμηση που είχα κάνει ήταν τότε που είχα στείλει τη δικογραφία, όπως σας είπα. Αλλά ιδίως για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, εκφράζονται κατά τρόπο που θυμίζει γκεμπελιστική προπαγάνδα. Τέτοιου τύπου ισχυρισμοί, οι οποίοι δεν έχουν καμία βάση και
τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση είναι αναπόδεικτη. Δηλαδή, τι θέλουν να πούνε, ότι ο κύριος Παπαγγελόπουλος καθοδηγούσε την εισαγγελική έρευνα ή εγώ καθοδηγούσα την εισαγγελική έρευνα. Γιατί αυτό είναι η σκευωρία. Αυτό λέγεται ξεκάθαρα. Αυτό είναι η μεγαλύτερη συκοφαντία η οποία έχει ακουστεί και η μεγαλύτερη προσβολή προς τη δικαιοσύνη τα τελευταία χρόνια. Διότι εδώ δεν βάλουν κατά τη κυβέρνηση, αν έχετε καταλάβει. Βάλουν κατά τη ίδια τη δικαιοσύνη και των εισαγγελικών λειτουργών. Καλά, τώρα και εσεί. Η δικαιοσύνη στην Ελλάδα μπορεί να είναι όταν έγραφε ο κύριος Πολάκης, γιατί τώρα το θυμήθηκα, όταν έγραφε ο κύριος Πολάκης, υπουργός κυβέρνησης. Δεν είναι αρμόδιος, κυρία Πολάκη. Ο Πολάκης για το. Όταν έγραφε. Αν το κάνει αυτό το πράγμα ο υπουργός δικαιοσύνης, τότε έχει άλλη βαρύτητα. Ιδίως αν ποδηγεί τη δικαιοσύνη. Να πω τι έγραψε ο υπουργός σας. Όταν είχε απορριφθεί για δεύτερη φορά η αναστολή έκτησης ποινής δύο καταδικαστέντων από 13 χρόνια για τρομοκρατική επίθεση, είχε γράψει ο κύριος Πολάκης ένα tweet που έλεγε ότι αν ήταν Άκης ή Χριστοφοράκος ή τα λαμόγια της Ζήμητς και της Νοβάρτης μήνες πριν, θα ήταν έξω τώρα. Για τους εισαγγελείς το έγραψε αυτό. Κυρία Πηλιώτη. Αυτή είναι η εκτίμηση κυβέρνησης για τη δικαιοσύνη. Ακούστε. Εγώ είχα πει τότε κάτι άλλο. Εσείς είχατε είχα πει, κάτι, πει κάτι άλλο. Το οποίο λίγο ως πολύ μοιάζει με αυτό. Είναι στην ίδια περιεραίωση ατμόσφαιρα. Είχα πει ότι μου κάνει εντύπωση πώς γίνεται έμποροι ναρκωτικών που έχουν καταδικαστεί σε πολυετή ποινή καθήρξεως να παίρνουν από το πρωτόδικο δικαστήριο το ευεργέτημα της αναστολής της ποινής και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι του αυτού βεληνεκούς, να μην το έχουμε αυτό το ευεργέτημα. Ποια μέτρα και ποια σταθμά ισχύουν και ήθελα πολύ να το μάθω ως Υπουργός Δικαιοσύνης. Όχι, κύριε Αγγελή. Μπορώ να πω δύο πολύ σύντομες κουβέντες. Γιώργο, πολύ σύντομες, γιατί έχουμε... Σας ενημερώνω. Απλώς, κύριε Κοτρότσο, εγώ θέλω να βάλω ένα σημαντικό ζήτημα από αυτά που είπε η κυρία Λιβαδάρη και από αυτά που έχουμε συναντήσει. Ναι, να το πείτε. Συζητήσει μέχρι τώρα. Άκουσα και σήμερα τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θα υπερψηφίσει την πρόταση για εξεταστική επιτροπή παρά το γεγονός ότι η υπόθεση είναι σκευωρία. Αυτό ειλικρινά σας λέω. Όχι, εγώ το σχολιάζω, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, αυτό. Αν η υπόθεση είναι σκευωρία, πρέπει να την καταψηφίσει. Διότι είναι σκευωρία. Και πρέπει να αποδείξει στη Βουλή γιατί είναι σκευωρία. Εάν την υπερψηφίσει, αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι υπάρχει αντικείμενο έρευνας σε ένα διεθνές σκάνδαλο που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα κατά κύριο λόγο της παράταξεώς του. Αυτά τα και το ένα και το άλλο, και σκευωρία και υπερψηφίζουμε και έρευνα και να βγουν οι κουκούλες, αυτά είναι τουλάχιστον παιδαριώδη. Κοιτάξτε, παιδαριώδη. Κύριε, τώρα, αν είναι σκευωρία, λέω εγώ λοιπόν, κυρία Πηλιώτη, θα πρέπει να καταψηφίσει αυτή την πρόταση. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι πολύ απλά. Να υπερασπιστώ τον κύριο Μητσοτάκη. Και σκευωρία και θέλουμε και την εξετάσταση. Να το γράψετε σε βίντεο αυτό. Ναι, αυτό γράψτε το παρακαλώ. Αν πάντως έβγει. Τι κάτσε, γιατί εγώ δεν έχω μίσος καταρχήν. Πολιτική εκτίμηση. Όχι. Αν ο κύριος Μητσοτάκης, σας πω εγώ το σχολείο μου, έκανε το αντίθετο που λέτε, θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα. Τι θα λέγατε, εγώ θα έλεγα. Αυτό που λέει. Θα έλεγα ότι δεν τολμάει να γίνει εξεταστική επιτροπή. Αυτό είναι αναγκαλύτερο. Γιατί θα το λέγανε πολύ. Σας λέω ειλικρινά. Επομένως, τι θα το πρώτο. Τώρα τι έχω να πω. Ότι εδώ έχουμε ένα διεθνές σκάνδαλο το οποίο έχει παραμέτρους στη χώρα μας με βάση τη διεθνή έρευνα και χρειάζεται έρευνα σε βάθος. Στην προκειμένη περίπτωση, η στάση της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Υπουργέ, κατά την προσωπική μου γνώμη, να πει ναι στην εξεταστική επιτροπή είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Ναι. Μα από εγώ δεν και πέρα και είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα το δούμε. Προσέξτε, εδώ εγώ δεν εντοπίζω το αν είναι θετικό ή όχι. Βεβαίως, θετικό γιατί η δημοκρατία είναι. Εγώ λέω πόσο αντιφατικό είναι να λες από τη μια μεριά ότι είναι σκευωρία και από την άλλη να υπερψηφίζει την πρώτη σκευωρία. Αυτό είναι τρέλα. Καλά, σε αυτή την υπόθεση έχουμε αντιφατικά. Εδώ δεν καλά, είναι προφανές. Είναι σαν το άλλο που μας λένε, μα γιατί δεν κατονομάζεται από τους μάρτυρες ο τάδε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, το τάδε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Να σχολιάσω κάτι σε αυτό που να δούμε στο κίνημα αλλαγής. Δηλαδή, η δήλωση της κυρίας Γερηματά να... Το 89. Δεν είχα μία σχέση. Και μου κάνει εντύπωση. Το 89. Το 89 είναι ένα πολιτικό στερεότυπο.